Είμαστε με τον Δήμαρχο Δυτικής Λέσβου και εκ νέου υποψήφιο Ταξιάρχη Βέρο. Κύριε Βέρο, λίγες μέρες πριν την κάλπη, ποιο είναι το κλίμα που έχετε εισπράξει από τον κόσμο και ποια είναι η εικόνα που έχετε σχηματίσει? Γυρίζοντας όλους τους οικισμούς του Δήμου μας κατά την προεκλογική περίοδο, όπως καταλαβαίνετε, συναντήσαμε πάρα πολύ κόσμο. Το κλίμα ήταν πάρα πολύ καλό, πολύ ζεστό και βεβαίως τα αιτήματα δεν σταματούν ποτέ, τα οποία καταγράφηκαν. Σε ό,τι έχει να κάνει με τους συνυποψηφίους σας, ποια είναι η εικόνα που έχει δημιουργηθεί? Κύριε Κουζαβλή, υποτίθεται ότι όλοι μας αγωνιζόμαστε για να κάνουμε τον τόπο μας, τον οποίο ζούμε και εργαζόμαστε, καλύτερα. Δεν πάμε να κάνουμε καλύτερο το κράτος, ούτε καλύτερο τον κόσμο. Οπομένως, δεν χρειάζονται ούτε προσωπικές επιθέσεις, ούτε τοξικότητα μεταξύ μας, ούτε να κατηγορεί ο ένας τον άλλον. Θεωρώ ότι διατηρήθηκε ένα καλό κλίμα καθ' όλη την προεκλογική περίοδο. Ξεκινήσαμε λίγο άσχημα με κάποιες ανακοινώσεις. Το κλίμα βελτιώθηκε στη συνέχεια. Τώρα τελευταία κάνα δύο μέρες υπάρχουν κάποιες ανακοινώσεις οι οποίες βρίθουν από ανακρίβειες και ψεύδι. Δεν θα το ακολουθήσουμε. Θέλω οι δημότες να πάνε ήρεμοι στις κάλπες και να αποφασίσουν ποιος θα είναι ο επόμενος Δήμαρχος της Δυτικής Λέσβου. Τι θεωρείτε ότι είναι αυτό που θα παίξει καθοριστικό ρόλο ως προς την επιλογή του δικού σας συνδυασμού? Θεωρείτε ότι θα παίξει το έργο που έχει συντελεστεί ή μήπως και ο αριθμός των υποψηφίων που θεωρούμε ότι έχετε ένα αρκετά ευρύ ψηφοδέλτιο? Ούκεν το πολλό το εφ. Δεν παίζει ρόλο ο αριθμός των υποψηφίων, αλλά η ποιότητα των υποψηφίων, και θεωρώ ότι η ποιότητα είναι πολύ υψηλή. Έχει γίνει και σοβαρή ανανέωση με νέα παιδιά τα οποία ασχολούνται για πρώτη φορά με την τοπική αυτοδιοίκηση, και αυτό είναι το πολύ ευχάριστο, το να δημιουργηθούν και να μπουν στο παιχνίδι νέα στελέχη. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι και το έργο το οποίο έχει συντελεστεί, αλλά και το έργο το οποίο περιμένουν οι δημότες να γίνει από εμάς, δηλαδή και η προσδοκία, θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Σε περίπτωση που ο κόσμος επιλέξει εσάς για Δήμαρχο Δυτικής Λέσβου, θα διατηρήσετε την ίδια στρατηγική με την οποία κινηθήκατε τα προηγούμενα χρόνια, δεδομένου όμως ότι στην προηγούμενη τετραετία είχατε να διαχειριστείτε και τη σύσταση ενός νέου Δήμου? Η νέα θητεία, αν προκύψει, θα είναι μια διαφορετική θητεία από την προηγούμενη, όπως πολύ σωστά είπατε. Κατά την προηγούμενη θητεία είχαμε ξεκινήσει με πρωταρχικό σκοπό να στηθεί ένας νέος Δήμος εκ του μηδενός. Μετά προέκυψαν πάρα πολλές δυσκολίες, τα θυμάστε πολύ καλά. Είχαμε το μεταναστευτικό σε έξαρση, είχαμε τον κορονοϊό, η ενεργειακή κρίση και όλα αυτά, η οποία βέβαια συνεχίζεται. Αυτά θεωρώ ότι δεν θα υπάρξουν, ή ελπίζω ότι δεν θα υπάρξουν, ή τίποτα αντίστοιχο. Θα είναι μια νέα θητεία, όπως σας είπα, η οποία θα είναι θεωρητικά ευκολότερη από την προηγούμενη. Κάνοντας έναν απολογισμό, θεωρείτε ότι υπήρξαν λάθη ή παραλήψεις τα οποία θα προσπαθήσετε να διορθώσετε στην επόμενη θητεία? Μα είναι δυνατόν σε έργα ανθρώπων να μην υπάρχουν λάθη και παραλήψεις? Προφανώς και υπήρχαν λάθη και παραλήψεις. Γίνομαστε σοφότεροι από τα λάθη μας, αρκεί να τα βλέπουμε και να τα αναγνωρίζουμε και να μας τα επισημαίνει και κάποιος. Είναι πολύ βασικό, και εδώ παίζει και ρόλο και η αντιπολίτευση να είναι σωστή, αλλά και ο κόσμος. Να έχεις τα αυτιά σου ανοιχτά για να ακούς αυτά τα οποία λέει ο κόσμος. Γιατί δεν τα κάνεις πάντα όλα σωστά και πολλές φορές δεν τα κάνεις και καθόλου σωστά. Προφανώς και θα διορθώσουμε λάθη. Και κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας υπήρχαν αλλαγές πορείας, τις έχετε δει. Έτσι θα συνεχίσουμε και τώρα. Ουδής έχει το αλάθητο. Κύριε Βέρο, σαν Δημοτική Αρχή έχετε προγραμματίσει, έχετε τρομολογήσει και υλοποιούνται κάποια από τα έργα. Ωστόσο, ορισμένα που είναι ΠΔΕ αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα, τα οποία τα έχει επισημάνει και ο Σύνδεσμος Εργοληπτών. Και επειδή υπάρχει μια έντονη ανησυχία, ποια είναι τα βήματα που θα ακολουθήσετε? Κοιτάξτε, για το ΠΔΕ της Περιφέρειας προφανώς αναφέρεστε. Όντως υπάρχει μια δυσλειτουργία στην αλληλουχία πληρωμών των εργολάβων και ήδη πανελλαδικά. Πολλές εργολαβίες έχουν διαλυθεί. Πολλοί εργολάβοι έχουν κάνει διακοπή. Έχει περάσει και το χρονικό διάστημα το οποίο δίνει ο νόμος και έχουν διακόψει εργολαβίες. Μέχρι στιγμής δεν είχαμε τέτοιο πρόβλημα εμείς εδώ. Τα έργα μας προχωράνε κανονικά. Εάν εκλεγώ, αν εκλεγεί ο συνδυασμός, από την επόμενη κιόλας εβδομάδα θα επισκεφτούμε τα αρμόδια υπουργεία για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Βέβαια, σας είπα και πάλι, είναι κατεξοχήν θέμα της περιφέρειας.
θα πρέπει και η περιφέρεια να ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα αυτό, διότι υπάρχει σαφής κίνδυνος να τυναχθούν εργολαβίες στον αέρα. Τέλος, θα ήθελα να μας μεταφέρετε το δικό σας μήνυμα. Ο κόσμος θα πάει να ψηφίσει αβίαστα μεθαύριο την Κυριακή, να μην επηρεαστεί από τίποτα άλλο εκτός από το συμφέρον του τόπου. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θεωρώ ότι ο κόσμος είναι πιο σοφός από εμάς και αποφασίζει σωστά.